Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, αξιότιμοι συμπολίτες. Ως αντιπρόεδρος του Σωματείου Συνεργασία Μετόχων ΟΑΣ, που είναι ο μοναδικός θεσμοθετημένος φορέας που ιδρύθηκε μετά την κρατικοποίηση του οργανισμού και έχει αναλάβει την νομική εκπροσώπηση των μετόχων του ΟΑΣ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε, γιατί εδώ και πάνω από 2 χρόνια δίνουμε έναν αγώνα επιβίωσης και αντιμετωπίζουμε την ομερτά από τα ΜΜΕ. Το λεωφορείο εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά μετά τη γενοκτονία στην Καθημάς Ανατολή και την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923. Τότε πρόσφυγες που ήρθαν στην προσφυγωμάνα Θεσσαλονίκη λειτουργήσαν λεωφορεία ως ατομική επιχείρηση για να προσφέρουν υπηρεσίες μετακίνησης στην πόλη που μεγάλωσε. Μετά από πολλούς αγώνες δημοκρατικούς έφτασε να συσταθεί ο ΟΑΣ το 1957. Τον ονόμασαν την τελευταία κομμουνιστική επιχείρηση της Ευρώπης. Καθώς το 2017 είχε 2.000 μετόχους, το 90% μικρομέτοχοι και 2 μεγαλομέτοχοι. Το Συνδικάτο των Εργαζομένων, διότι ήμασταν τόσο δημοκράτες που βάλαμε τους εργαζόμενούς μας στη διοίκηση του οργανισμού, και το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. 60 χρόνια παρήχαμε ποιοτικές υπηρεσίες με συνεχή βελτίωση και πρωτοπορία, βλέπε τηλεματική, η οποία βραβεύτηκε με πανευρωπαϊκό βραβείο καινοτομίας το 2016 στο Λονδίνο. Οι υπηρεσίες άρχισαν να φθήνουν το 2015, όπου η τότε κυβέρνηση συστηματικά στραγγάλισε οικονομικά τον οργανισμό, κάνοντας μνημόσυνο με ξένα κόλληβα. Δηλαδή, ασκούσε κοινωνική πολιτική, αλλά δεν κατέβαλε την προβλεπόμενη από τη σύμβαση αντισταθμιστική οφειλή. Ταυτόχρονα ξεκίνησε μια κατασυκοφάντηση των λεωφοριούχων που θίγει την τιμή και την υπόλοιψη νοικοκύριδων, έντιμων, καλοπληρωτών στο δημόσιο, νομοταγών πολιτών. Μέχρι το 2017, που με το νόμο 44-82-17, που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία για τα νομικά χρονικά της Ελλάδας, της Ευρώπης και του πλανήτη ολόκληρου, απαλωτρίωσαν την περιουσία μας χωρίς να μας καταβάλουν ελάχιστη αποζημίωση μέχρι σήμερα, δηλαδή την δίμευσαν. Είμαστε 2.000 οικογένειες λεωφοριούχων, ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Μας κατηγόρησαν για το κακώς ονομαζόμενο μέρισμα, ότι αποκομίζαμε κέρδη χωρίς επιχειρηματικό ρίσκο. Το μέρισμα δεν ήταν κέρδος, ήταν ένα ενίκιο για την παραχώρηση των λεωφορείων μας. Το μέρισμα ήταν αναλογούν. Για του λόγου το αληθές, όποιος θέλει, έχω εδώ μία από τις τελευταίες αποδείξεις απολήψεως μετόχου, όπου φαίνεται ότι στο 1/8 της μετοχής που κατήχα εγώ και το 90% των συναδέλφων, αντιστοιχούς αναλογούσε 375 ευρώ, που βγάζοντας τον ΟΑΕ 10% για αποθεματικό για τα νέα λεωφορεία και εισφορά αλληλεγγύης, κατέληγαν στα χέρια μας μόλις 50 ευρώ. Αυτό ήταν το περίφημο μέρισμα. Μας έβαλαν να πληρώσουμε φόρο για μερίσματα που δεν εισπράξαμε το 2016 και 2017 και προκαταβολή φόρου. Τώρα, εμείς οι λεωφοριούχοι της Θεσσαλονίκης υποφέρουμε διπλά. Αφενός για την αφαίρεση της μικρής μας περιουσίας, κόντρα σε κάθε δίκαιο και σύνταγμα. Αφετέρου, γιατί ως μικρομεσαίοι είμαστε και εμείς επιβάτες του τριτοκοσμικού ΟΑΣ, που κάθε μέρα καταραίει περισσότερο. Δικά μας παιδιά λιποθυμούν από το συνωστισμό. Δικά μας παιδιά ταλαιπωρούνται, που πασχίζουν να φτάσουν στη δουλειά τους για να μην τη χάσουν, γιατί το ένα λεωφορείο έρχεται μετά το άλλο γεμάτο. Οι γονείς μας που γέρασαν δυσκολεύονται να ανεβούν το ψηλό σκαλοπάτι από τα παλιά μπλε και κόκκινα λεωφορεία που ψήφισε με νόμο και επέτρεψε η προηγούμενη κυβέρνηση να κυκλοφορούν. Πειραματίστηκαν με το μοναδικό μέσο μαζικής μεταφοράς της Μακεδονίας μας, της μεγαλούπολης της Μακεδονίας μας, και απέτυχαν. Και τώρα την πληρώνουμε όλοι μας. Νέος γύρος υποσχέσεων τάζει το λαό της Θεσσαλονίκης ότι η λύση θα έρθει με την ανάθεση 25 γραμμών στο μεγαλομέτοχο του ΟΑΣΤ, ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Και ερωτούμε, εμείς που είμαστε το 90% των μετόχων, οι μικρομέτοχοι, είμαστε οι κακοί ιδιώτες και ο μεγαλομέτοχος είναι οι καλοί ιδιώτες? Και πώς, αφού δεν μας έχουν αποζημιώσει, θα μοιράσουν την περιουσία μας σε άλλο πάροχο συγκοινωνίας? Η Ευρωπαϊκή Οδηγία όριζε ότι μετά τις 3/12/19 θα γίνει διεθνής αναδιαγωνισμός για την ανάθεση του συγκοινωνιακού έργου. Γιατί προχωρούν σε απευθείας ανάθεση?
Εμείς δεν θα υποχωρήσουμε από τα δίκαια αιτήματά μας, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας. Προκαλούμε όποιον έχει στοιχεία για κακοδιαχείριση της διοίκησης του ιδιωτικού ή του κρατικού ΑΣ να τα προσκομίσει στον εισαγγελέα και να διευκρινίσω ότι το επώνυμό μου, Στεφανίδου, δεν έχει καμία σχέση με τον τέος πρόεδρο Χρήστο Στεφανίδη, δεν είμαστε συγγενείς στην απλή συνωνυμία. Είμαστε εμείς, οι λεωφοριούχοι της πόλης που παρήχαμε στη Θεσσαλονίκη αξιοπρεπείς συγκοινωνίες επί 60 χρόνια, έχουμε γνώση, εμπειρία, σχέδιο για την επόμενη μέρα και προτιθέμεθα να αναλάβουμε και επιχειρηματικό ρίσκο. Σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την αξιοπρέπειά μας και ως λεωφοριούχοι και ως επιβάτες. Η κατάσταση με τον ΑΣ δεν πάει άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χρυσοχώου. Ο κύριος Χρυσοχώου. Είναι εδώ, εκείνος είναι. Το είπα στην αρχή, είναι από το όραμα δημιουργίας εργαζομένων του ΑΣΤ, σωματείο. Κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούγομαι. Άκουσα με προσοχή όλους τους κυρίους τους οποίους τοποθετηθήκανε. Θα ήθελα και τις κυρίες, με συγχωρείτε. Θα ήθελα να αρχίσω από κάποια νούμερα τα οποία υπόθηκαν, γιατί πρέπει να είμαστε, όπως έχουμε πει, πραγματιστές. Τα νούμερα λοιπόν, μιλάμε για το πρόβλημα της συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι και αμήλικτα, όπως άκουσα προηγουμένως από τον κύριο πρόεδρο του ΑΣΤ, μέχρι και τον Μάιο του 2017 ήταν περίπου γύρω στα 1.450 λεωφορεία. Επίσης, είδαμε ότι αναφερθήκαν, παρακολούθησαμε προσοχή, όπως σας είπα προηγουμένως στους πάντες, κρατάω και θα ήθελα να από τον κύριο Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, τον κύριο Σταθόπουλο, ο οποίος και αυτός είχε αναφέρει ότι τα προβλήματα περίπου αρχίσαν από το 2014 και ανωδικά δημιουργήσαν για να φτάσουμε σε αυτό το χάος σήμερα. Και βγαίνει το εξής συμπέρασμα, το οποίο μπορείτε να το δείτε κι εσείς, ότι σήμερα η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και το αποτέλεσμα αυτό ξεκίνησε να έρχεται από το 2017, από το νόμο 4482, ο οποίος ήρθε σαν το λίβα που καίει τα Σπαρτά. Βέβαια, επειδή εδώ πρέπει να μιλάμε για το μέλλον της συγκοινωνίας, για το πώς μπορεί να παρέχουμε σαν ΟΑΣΤ καλές συγκοινωνίες στους πολίτες, πρέπει να πούμε, και δύο πράγματα, για δύο προτάσεις, οι οποίες, βέβαια, από ό,τι έχουμε καταλάβει και στην παρούσα κυβέρνηση, δεν είναι συγκεκριμένο. Βασίζεται στην οδηγία του 1370, κύριε Σταθόπουλο, όπως ακούσαμε από εσάς, την οποία στο 2022 θα πρέπει να γίνει η δημοπράτηση των γραμμών σύμφωνα με την οδηγία. Εδώ όμως έχουμε να δούμε και τι μοντέλο θα πρέπει να ακολουθηθεί. 60 χρόνια, όπως σας είχαμε πει, υπάρχει ένα μοντέλο πετυχημένο, το οποίο τουλάχιστον παρήχει συγκοινωνία στην πόλη. Μέχρι και το 2014 είχε 520 λεωφορεία και μπορείτε να τα πάρετε αυτά τα στοιχεία ανεπίσημα από τον ΟΣΕΤ. Θα ήθελα πάλι, γιατί κράτησα σημειώσεις για τον καθένα τι έχει πει, θα ήθελα πάλι να πιάσω από το σημείο που είπε τελευταία ο κύριος Δανιηλίδης, που μίλησε για ένα μοντέλο το οποίο αφορά με κοινωνικούς φορείς. Ένα λεπτάκι θα μου δώσετε. Ας πάρουμε λοιπόν, και επειδή ανέφερε την Αθήνα σαν παράδειγμα με την επιδότηση εισιτήριου, ας πάρουμε ένα παράδειγμα που υπάρχει από το 1978 στην Αθήνα, την οποία ήταν τότε κρατικές, ήταν μάλλον κρατικοποιήθηκαν μέχρι το 1992,
Να ξέρετε, γι' αυτό, να ξέρετε ότι μέχρι 3 δισεκατομμύρια δραχμές τότε ήταν τα ελλείμματα που δημιουργηθήκαν χώρια τις επιδοτήσεις του εισιτήριου και τότε επιδοτούσε το κράτος, εκτός από την επιδότηση του εισιτήριου, επιδοτούσε μέχρι το 1992. Δεν υπάρχουν αυτά. Για την Αθήνα μιλάμε. Εκτός την επιδότηση του εισιτηρίου επιδοτούσαν και τα ελλείμματα. Επίσης είχαμε ένα μοντέλο του 1992 με την ιδιωτικοποίηση τότε των λεωφορείων, άμα θυμάστε καλά, με τη ΣΕΠ στην Αθήνα. Είχαν δώσει τότε τα λεωφορεία σε ιδιώτες με τη μόνη υποχρέωση, δίνοντας κάποιο αντίτιμο, μέσα σε ένα εύλογο διάστημα να αλλάξουν το όλο το στόλο των λεωφορείων, 800 περίπου λεωφορεία ήταν τότε, και να παίρνουν την επιδότηση, όταν λέμε επιδότηση, μόνο το εισιτήριο. Όταν λέμε επιδότηση του εισιτήριου, μιλάμε για επιδότηση του επιβάτη. Δεν μιλάμε για επιδότηση ελλημάτων. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικά διάστημα τότε στην Αθήνα, άμα θυμάστε καλά, το οποίο βέβαια δεν ευνούσαν τότε εποχές, είχε αλλάξει όλος ο στόλος, όλος ο αστόλος της Αθήνας, είχαν γίνει τα δρομολόγια πιο πυκνά. Υπάρχει μάλιστα και στατιστικό το οποίο λέει ανά 5 δρομολόγια αναγραμμή, ενώ ήταν πριν σε μια κρατικό άστη με 3,70, με καινούργια λεωφορεία, τα οποία λεωφορεία αγοράστηκαν από τους τότε ιδιώτες που το αγοράσανε, κάνοντας επιμερισμό των εσόδων. Και αυτό το πράγμα, θυμάστε με τον νόμο, το οποίο ας πούμε έγινε η θεσμική αλλαγή και ξανακρατικοποιήθηκαν και ξαναπήγαμε σε αυτό το θέμα στο να μετακυλούμε συνέχεια χρέη. Τελειώνω. Πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω ότι οποιοδήποτε μοντέλο έχει να κάνει με την συγκοινωνία πρέπει να έχει μέσα το στοιχείο της προσωπικής σχέσης του επαγγελματία, του λεωφορείουχου. Του λεωφορείουχου, ο οποίος προσέχει το λεωφορείο του, ο οποίος δεν αφήνει το λεωφορείο του να πηγαίνει σαν ξέφραγο εμπέλη. Ευχαριστώ, κύριε Χρυσοχρόνου. Λοιπόν, τελειώνω δευτερόλεπτα. Εμείς θεσμικά, σαν σωματείο, έχουμε κάνει, το ανέφερε και προηγουμένως και η Δέσποινα, έχουμε και κοστολογημένη πρόταση και τεκμηριωμένη, την οποία, κύριε Σταθόπουλε, μπορούμε να την καταθέσουμε επισήμως. Εδώ δύο χρόνια δουλεύουμε για αυτό το πράγμα, σαν σωματείο, από τη στιγμή της κρατικοποίησης και μετά σαν σωματείο μετόχων, και είμαστε στη διάθεση των οποιοδήποτε για να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Κυριζίδου από